πρώτων πυλών είναι πλέον, κυρίες και κύριοι, διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ. Το συνέδριο ξεκινά από στιγμή σε στιγμή, μέσα σε κλίμα τεταμένο, με οπαδούς του Στέφανου Κασελάκη να φωνάζουν συνθήματα, τον ίδιο να διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να μπει αν δεν επιτραπεί είσοδος και στον τελευταίο νόμιμα εκλεγμένο σύνεδρο, και τον πρώτο άνθρωπο του περιβάλλοντός του, τον Πέτρο Παπά, να αποχωρεί προαναγγέλλοντας την ανεξαρτητοποίησή του. Σε τι βαθμό θα φτάσει αυτή η δημοκρατική εκτροπή που κάνουν? Αυτό περιμένουμε να καταλάβουμε. Θα μπούμε μέσα όταν μπουν όλοι οι νόμιμα εκλεγμένοι σύνεδροι. Δεν θα μπω μέσα μέχρι να μπει και ο τελευταίος νόμιμα εκλεγμένος σύνεδρος. Ο Στέφανος Κασελάκης καταφτάνει στο χώρο του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ με τους υποστηριχτές του να έχουν κατακλείσει το χώρο από νωρίς. Ο ίδιος είχε μάθει μόλις λίγα λεπτά πριν την έναρξη της επικύρωσης της συμμετοχής στο σύνεδρος και εν μέσω εκρηκτικού κλίματος συνέστησε ψυχραιμία. Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα και ψύχρεμα. Πάμε δυνατά. Δεν κάνουμε τίποτα. Το κλίμα έξω από το χώρο του συνεδρίου στην Ιερά Οδό μύριζε μπαρούτι. Ο Πέτρος Παπάς αποχώρησε καταγγέλλοντας βία και νοθεία και προαναγγέλλοντας την ανεξαρτητοποίησή του. Να ανεξαρτητοποιηθώ από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θεωρώ ότι αυτό το κόμμα πλέον δεν εκφράζει τους προοδευτικούς πολίτες, δεν εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο. Οι συγκεντρωμένοι τραγουδούσαν τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη που έγιναν συνώνυμα της αντίστασης. Κατήγγειλαν αντιδημοκρατικές διαδικασίες. Η ασάφεια γύρω από τον ακριβή αριθμό των συνέδρων δυναμίτησε το κλίμα. Ήδη από το πρωί, Θεοδόρα Τζάγκρη είχε καταγγείλει μαγειρέματα στην εκλογή των συνέδρων και προανήγγειλε την πρόθεσή της να καταθέσει αποδείξεις στο συνέδριο. Είναι αυτό το stick USB, το οποίο σε λίγες ώρες θα καταθέσω στο Προεδρείο του Συνεδρίου, στο οποίο περιλαμβάνονται 1.934 υπογραφές συνέδρων, οι οποίοι τάσσονται υπέρ της συμμετοχής του Στέφανου Κασελάκη στις εκλογές. Επίσημος αριθμός των συνέδρων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από όλες τις όμικρον μη της χώρας, είναι 3.587 σύνεδροι. Παρά την ασάφεια ως προς την έγκριση των συνέδρων, οι υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη έσπευσαν από όλη την Ελλάδα. Εγώ ήρθα εδώ για να ψηφίσω υπέρ της δημοκρατίας. Τα SMS, ας πούμε, που έπρεπε να σταλούν μέχρι εχθές το απόγευμα 7.30 ώρα, δεν έχουν σταλεί. Πάμε λοιπόν να μεταφερθούμε στην Πειραιώς. Μέσα στο χώρο του συνεδρίου βρίσκουμε τον Αντώνη Ατζολέτο. Έξω που συμβαίνουν όλα τα υπόλοιπα, ο Γιάννης Ανιφαντής. Λοιπόν, Αντώνη, να ξεκινήσουμε από σένα, να μας δώσεις πρώτα μία εικόνα του τι γίνεται εκεί. Έχουμε μια αναμονή, Σία, μια περίεργη αναμονή θα έλεγα. Δεν περιμένουμε να ξεκινήσει το συνέδριο πριν τις 9-9.30 στην καλύτερη περίπτωση. Αυτή η αναμονή βεβαίως προκαλεί μια ανησυχία, έναν φόβο για το τι θα γίνει σήμερα εδώ πέρα. Γιατί υπάρχει μια καχυποψία έκδηλη, η οποία από έξω μεταφέρεται και εδώ στη σάλα του συνεδρίου. Εδώ στη σάλα έχουμε δει κυρίως στελέχη από την πλειοψηφία, από τους 87, την κυρία Γεροβασίλη, τον κύριο Καλαματιανό. Κρατούν αποστάσεις μεταξύ τους και αυτό κάτι δείχνει. Είναι πολεμικό το κλίμα και αυτό έδειξαν βεβαίως και οι πρώτες δηλώσεις. Υπάρχουν ακόμα και κάποιες καταγγελίες για παρακόλληση της διαδικασίας που μένει βεβαίως να διευκρινιστούν και αυτά. Πάντως όλα υπάρχει αυτά, μια ταλαιπωρία, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει ένα μπέρδεμα με τις διαπιστεύσεις εκεί από νωρίς. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και σε πρώτο επίπεδο αυτή η ένταση που παρακολουθήσαμε νωρίτερα. Ξεκάθαρα υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάει το συνέδριο και να μην ξέρουμε ούτε τα μέλη του συνεδρίου και οι κάρτες να φτάνουν εδώ στις 6 ώρα και να ανοίγουν οι πύλες εκείνη την ώρα. Να μπει όλος αυτός ο κόσμος. Να μπει όλος αυτός ο κόσμος. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία που αυτό έχει επικίνδυνο. Τι λένε τα στρατόπεδα, τι εκτιμούν ότι θα γίνει? Σία, να ξεκινήσουμε από το στρατόπεδο του κ. Κασελάκη. Το γεγονός ότι ο κ. Κασελάκης δήλωνε πριν από λίγο ότι θα μείνει εδώ μέχρι να μπει ο τελευταίος σύνεδρος και πριν από λίγο αποχώρησε για να έχει μια σύσκεψη στον Ταύρο με τους συνεργάτες του, και μαθαίνουμε ότι έκανε και μια καινούργια δήλωση
που ζήτησε παρέτηση της πολιτικής γραμματείας σημαίνει πολλά. Σημαίνει πολλά ενδεχομένως για το τι σκέφτονται να κάνουν από εδώ και πέρα. Σημαίνει και μια μηχανία ενδεχομένως για το αν έχουν αποφασίσει για το πώς θα κινηθούν. Εξακολουθούν να καταγγέλουν πως εδώ υπάρχουν μεθοδεύσεις. Μεθοδεύσεις όσον αφορά τον αριθμό των συνέδρων και το αποτέλεσμα του περασμένου Σαββατοκύριακου. Mm-hmm. Η άλλη πλευρά παραμένει σταθερή, όπως πληροφορούμαστε και συνομιλούμε μαζί τους, στη σκληρή γραμμή ότι εδώ σήμερα, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, αύριο, την Κυριακή, θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις της Σχετικής Επιτροπής. Ο κύριος Κασελάκης δεν μπορεί να μετέχει στην εκλογική διαδικασία. Άρα ποια είναι τα σενάρια για το συνέδριο αυτό, Αντώνη, να καταλάβουμε. Είναι πολλά. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε σήμερα ΣΥΑ. Θα επιστρέψει ο κύριος Κασελάκης εδώ αφού δει τι ακριβώς συμβαίνει, αν θα μπουν, όπως είπε, όλοι οι σύνεδροι. Αν ξεκινήσουμε, το πρώτο μεγάλο τεστ θα είναι η εκλογή του Προεδρείου, αν πάνε όλα καλά. 9-10 το βράδυ να δούμε τι ώρα θα φτάσουμε. Εκεί το Προεδρείο θα είναι σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι της πλειοψηφίας. Mm-hmm. Θα ελέγχεται από την πλειοψηφία. Γιατί το καθορίζει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου. Θα έχουμε ενδεχομένως την πρώτη καταμέτρηση δυνάμεων. Μένει να το δούμε, γιατί θα μπορεί η πλευρά Κασελάκη να κάνει ένσταση επί του Προεδρείου, το οποίο σαφώς γνωρίζει ότι δεν θα βολεύει τις δικές της θέσεις. Άρα λοιπόν, αν έχουμε εκεί μια πρώτη καταμέτρηση δυνάμεων, μένει να δούμε αν θα έχουμε μετά δεύτερη καταμέτρηση δυνάμεων με το αίτημα του κυρίου Κασελάκη, που περιμένουν όλοι εδώ πέρα, να υπάρχει άρση του μπλόκου, ναι, σε σχέση με την υποψηφιότητά του. Καλά. Και ένα τρίτο σενάριο, ναι, το οποίο δεν πρέπει να το αποκλείσουμε, είναι να δούμε μια μαζική αποχώρηση της πλευράς Κασελάκη ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το πώς έχουν πάει ως τώρα εδώ, τα πράγματα. Εδώ ήθελα να έρθουμε, γιατί αυτό είναι ένα ενδεχόμενο ορατό. Η προειδοποιητική βουλή έχει πέσει από τον Στέφανο Κασελάκη. Λέει, αν δεν μπει και ο τελευταίος δημοκρατικά εκλεγμένος σύνεδρος, δεν μπαίνω. Δεν ξέρω αν θα μπει και ο τελευταίος σύνεδρος της πλευράς Κασελάκη. Πολύ αμφιβάλλω. Άρα μπορεί να δούμε τον κύριο Κασελάκη και την ομάδα του να αποχωρούν. Ένα μέρος δε της ομάδας, το κύριος Πέτρος Παπάς, αποχώρησε ήδη προαναγγέλλοντας και την ανεξαρτητοποίησή του, Αντώνη. Το είδαμε στο βίντεο. Συνεπώς, πάμε για διάσπαση. Πρέπει να μιλάμε για κάτι οριστικό πια. Ο κύριος Παπάς άνοιξε το χορό. Υπάρχει μία κλειστή ομάδα, η οποία υπάρχει στα κινητά των βουλευτών που υποστηρίζουν τον Στέφανο mm-hmm. Κασελάκη. Είναι 12 άτομα συνολικά, όπως πληροφορούμαστε. Πρέπει να σου πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι 5 με 6 από αυτούς δεν θα έλεγαν όχι στο να ποτίσουν σχετικά νωρίς το κόκκινο κουμπί και να ανεξαρτητοποιηθούν. Θα γίνει αυτό μέσα στο διήμερο, θα γίνει αυτό λίγο μετά, θα το κάνουν όλοι μαζί. Ο κύριος Παπάς άνοιξε το χορό και ενδεχομένως κάποιοι ακολουθήσουν. Απλώς πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι αρκούν 5 προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει στη Βουλή τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και σίγουρα αυτό το συνέδριο θα είναι καταλύτης των εξελίξεων για το ΣΥΡΙΖΑ, για την διαφαινόμενη διάσπαση του. Πολλά κρίνονται από εδώ και στο εξής για τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον που μιλάμε. Θα είμαστε συνεχώς σε επαφή, Αντώνη, μαζί σου για οτιδήποτε νεότερο να το μεταδέσουμε αμέσως. Πάμε τώρα έξω από το χώρο του συνεδρίου, εκεί που αυτή τη στιγμή εστιάζεται το ενδιαφέρον. Πάμε στο Γιάννη Ανιφαντή, λοιπόν. Τι γίνεται πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Γιάννη? Εσύ, νομίζω πως δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως το κτίριο εδώ στο Γκάζι, στην Ιερά Οδό, πολιορκείται από πάρα πολύ κόσμο εδώ και πάρα πολλές ώρες. Κόσμο που έχει αρχίσει να φτάνει εδώ από νωρίς το μεσημέρι, περίπου στις 2 με 3. Και ο περισσότερος από αυτόν τον κόσμο, να σου πω, ότι είναι οπαδοί του Στέφανου Κασελάκη που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του να έρθουν εδώ και να διαμαρτυρηθούν. Και έχουμε, Γιάννη, διαρκώς σπίθες έντασης μέσα στο πλήθος. Ναι. Ναι, αυτό ήταν που ήθελα να σου πω και εγώ, ότι παρότι υπήρχε αυτή η έκκληση να είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία απ' έξω, έχουμε πάρα πολλές εντάσεις, πολύ συχνές, με πολλά συνθήματα, ανθρώπους που φωνάζουν έσχος, που ζητούν να παραιτηθεί η γραμματέας του κόμματος, η κυρία Ράνια Σβίγκου, και φυσικά αρκετό κόσμο που ζητά να μπει μέσα στο κτίριο. Η είσοδος μέσα στον κόσμο γίνεται με το σταγονόμετρο, μπαίνουν πολύ αργά μέσα,
Είναι δύο οι πόρτες που είναι ανοιχτές, οπότε μπαίνουν και πολύ αργά μέσα και εκεί αργεί και η διαπίστευση των συνέδρων. Με πολλούς από την πλευρά του Στέφανο Κασελάκη να διαμαρτύρονται για νοθεία στον χώρο που γίνεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επιτείνει από τη μία την ταλαιπωρία, από την άλλη τον εκνευρισμό. Ναι, και να σκεφτούμε ότι οι κάρτες των συνέδρων έφτασαν εδώ περίπου στις 6, όταν έπρεπε να ξεκινήσουν περίπου στις 4.30, την ώρα δηλαδή που ήταν προγραμματισμένο στις 4.30 να ξεκινήσει η είσοδος των συνέδρων μέσα στο κτίριο. Να σου πω ότι πριν από λίγο ο Στέφανος Κασελάκης προέβη σε μία ακόμα δήλωση, σε μία ακόμη καταγγελία, αν θέλεις, πως όλοι οι σύνεδροι που έχουν εκλεγεί στους αμπελόκηπους έχουν μείνει εκτός, δεν είναι δηλαδή στις κάρτες προκειμένου να εισέλθουν μέσα στο χώρο του συνεδρίου. Μάλιστα, την έχουμε αυτή τη δήλωση να τη δούμε, ενώ να πούμε, Γιάννη, ότι ο κύριος Κασελάκης δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί, στον χώρο, έτσι όπως μας είπε και ο Αντώνης Ατζολέτος, έχει αποχωρήσει, έχει πάει στα γραφεία του εκεί κοντά και να δούμε αν θα επιστρέψει. Ακριβώς, γιατί είχε προβεί και στη δήλωση που είπε ότι θα επιστρέψει και ο ίδιος θα εισέλθει στην είσοδο μόνο όταν μπήκε ο τελευταίος σύνεδρος. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα ξαναέρθει στον χώρο έξω από την Ιερά Οδό. Να σου πω, κλείνοντας, πως ο δρόμος είναι κλειστός και στα δύο ρεύματα εδώ, στο ύψος όπου βρίσκεται το κέντρο στην Ιερά Οδό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη δήλωση καταγγελία Κασελάκη και για οτιδήποτε νεότερο θα επιστρέψουμε, Γιάννη, και σε σένα. Μόλις ενημερώθηκαν από την Αλφα Αθήνας, γραμματέα νομαρχιακής, ότι όλη η οργάνωση μελών, η εκλεγμένη σύνεδρη της οργάνωσης μελών αμπελοκήπων, δεν υπάρχουν στις λίστες του συνεδρίου. Οργάνωση που την περασμένη Κυριακή ψήφισαν ιστορικά στελέχη όπως η Λαοκρατία Λάκα, ο Κώστας Μαντέος, η Ελένη Σπανοπούλου, η σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού συντρόφου Αλέξη Τσίπρα, και δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις λίστες του οργανωτικού για τους εκλεγμένους νόμιμα συνέδρους. Οι αμπελόκηποι λοιπόν είναι αποκλεισμένοι. Αυτή είναι η δημοκρατία σήμερα το βράδυ.